Μπαπέν. Κονσεσάο μέσα στην περιοχή, έτοιμος για να πέσει και δίνει πέναλτι ο Παμπορίδης. Το διαμαρτύρονται οι παίκτες. Το βρίσκει όμως εδώ πέρα. Ναι, δεις, τον δεν πέφτει το σε πρώτο χρόνο και πέφτει σε δεύτερο. Ναι. Άρχισε, να πέσει, μέλη... Άρχισε να πέσει, ναι. Για να δούμε ξανά τη φάση. Πόσο σάω. Για να δούμε εδώ. Εδώ υπάρχει... Τι λες εδώ, Δημήτρη. Για να σε δω λίγο. Το βγάζει έξω από το αυτό του, το βγάζει έξω από, το, από την πορεία που εδώ, έχει. Εδώ φεύγει, δες, μισό λεπτό λίγο, μπαίνει, εδώ θα έρθουν σε επαφή. Εδώ το βάζει, δεν τον, αλλά τραβιέται μετά ο αμυντικός. Δεν τον χτυπάει, τον κάνει τίποτα και πέφτει, νομίζω ότι είναι το σύστημα να χτυπεί το πέναλ. Το Ίβιτς θα σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον τρόπο που είδα, το Ίβιτς που πανηγυρίζει έξαλα. Ο Κρέσιτς έπεσε σωστά στη γωνιά του, δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει την μπάλα, η Τούμπα παίρνει φωτιά, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0. Ο Σάντος, ανακουφισμένος λες, Δημήτρη. Όχι, δεν νομίζω, γιατί βλέπω ότι ο Πανιώνας στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν σημαίνει επειδή έχει προηγηθεί ο ΠΑΟΚ τελειώσαν όλα, έχει πάρα πολύ ακόμα, πάρα πολύς χρόνος ο οποίος έχει απομείνει. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε, από τη στιγμή που δέχτηκε ο Πανιούνις τον γκολ, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι θα βγει πιο ανοιχτά αλλά και πιο...